Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι του Basket City. Είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε παιχνίδι μεταξύ των New Med και της Ειρήνας. Η New Med είναι με τα κόκκινα και η ομάδα της Ειρήνας είναι με τα μαύρα. Καλό παιχνίδι να έχουμε χωρίς τραυματισμούς. Πρώτη επίθεση για τους New Med. Τσέας με την μπάλα στα χέρια. Σχολίδης, θα δώσει την μπάλα στο... Δεν υπάρχει επίθεση. Ωραία περιστροφή από τη Σπέφτη Σιρήνα, σου πηγιά του δύο, είναι άστοχο από τον Παπαδάτο, το πρώτο σου του αγώνα. Κουλίδης, σου πηγιά τρεις από τον Γιάννη, είναι άστοχος. Βιάζουμε τώρα η Σιρήνα. Πολύ ωραία η πάσα και το καλάθι και θα ανοίξει λογαριασμό και για την ομάδα του και για το παιχνίδι ο Καλύμνιος, 2-0. Για τη Σιρήνα. Πολύ ωραίο το crossover, τέλειωσε με στη φάση ο Σκιαπανής όπως θα ήθελε. Παραμένει το 2-0 σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Πολύ ωραία συνεργασία εδώ και λίγο πάσα από τους παίκτες της Ειρήνας. Παρεβάλλε. Για τρεις, έρμπολ, απευθείας έρμπολ, στο shooting run από τον Χαλβατζή. Παπαδάτος, την μπάλα στο Λάσκο. Αλίμνιος μέχρι μέσα, δεν θα τελειώσει την βάση, δεν θα του κάνει μπάλα το Χαδίρι. Πολύ ωραία η πάσα, το σουτ και ανοίγει ο λογαριασμό και για τους New Med Χαλβατζής. 2-4 το σκορ μπροστά η ομάδα της Ειρήνας. Λάσκος. Πάλι το drive από την baseline. Δεν υπάρχει τίποτα, 3 δευτερόλεπτα δεν είναι γυρτές. Αυτά τώρα είναι από το φλάι για τους New Med. Για τρεις, είναι εύστοχος ο Χαλβατζής. Και μπροστά είναι New Med με 5-4. Πολύ ωραίο το passing game. Δεν θα τελειώσει όμως το pass όπως θα ήθελε ο Λάσκος. Από τον Σκορδίδη. Ανέλα, ανέλα. Η μπάλα για την ομάδα της Ειρήνα. Πιέζει η ομάδα του Νιούμερ και εδώ το κλέψουμε. Σκορδίδη στο 1-2. Δεν θα τελειώσει τη φάση ο Χαλβατζής. Σε πεθάνει όμως η Σκιαπάνη σε 7-4. Και άλλο ένα λάθος τώρα εδώ. Αποδίδει μέχρι στιγμής η πίεση των New Med. Μπάλα στο ποστά, θα κερδίσει τον φάουλ χαμηλά ο Κοντογιάννης. Την μπάλα επαναφορά είναι από το πλάι. Και έχουμε time out για την ομάδα της Ειρήνας. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε το time out στην επαναφορά New Med. Πολύ ωραία η πάσα λέιζερ του Σκοπελίδη. Ωραίο το γύρισμα. Θα να καταλήξει στον Κοντογιάννη και θα τελειώσει το καλάθι.
9-4. Συνεχίζει την πίεση Νιούμερ με φάουλο παρά στο Σκολίδη. Πάμε. Τέσσερις. Φλέξιον, προσπάθεια του Καλίνιου να κάνει την πάσα. Η μπάλα είναι για τον Νιουμέτ, το είχα το λάθος. Αλφαντζής τώρα με την πάρα στα χέρια, θα κάνει το drive, θα κερδίσει όμως τον Παύλ από τον Παπαδάτο. Η επαναφορά είναι από το πλάι. Έγινε επαναφορά, είχαμε και δύο αλλαγές για την ομάδα της Ειρήνας. Ο Γιάννης θα γυρίσει με το αριστερό και η μπάλα μέσα. Ωραίο το καλάθι από τον Κοντογιάννη. Συνεχίζει με την κρίση του Μετ. Πολύ ωραίο το κατάσμα από τον Σιλβέστρο. Από τον μπάρο στην ψηλό του, εκείνο δεν θα πετύχει το καλάθι, όμως θα πάει στη γραμμή των δεύτερων γολών. Θα έχει την ευκαιρία να μειώσει. Πρώτη φορά έξω. Δεύτερη είναι άστοχη. Ο Λάσκος όμως το δικό ριμπάλ, θα πάρει και το σούτ, είναι άστοχος. Τσέας τώρα από την άλλη παιδιά, θα κατεβάσει και την μπάλα που θα κάνει το ριμπάλ και μάζεψε. Απέναντι, πολύ ωραίο το 1-2, όμως ο Τσέας θα χάσει το καλάθι. Είναι όμως εκεί για να μαζέψει το σκουπίδι ο Σιαπάνης και να τέλειωσε τη φάση, 13-5. Μπέιλι, γραμμή, πλαϊνή γραμμή πάντων διευθυντές. Άλλη μία καλή άμυνα από τους Blue Med. 1-2 γρήγορα, το σουτ. Κακή εκτέλεση από τον Χαλβατζή. Συνδέστος τώρα, πάει στο post του post, επίσης κακό το τελείωμα. Και απάντηση τώρα στο κατέβασμα. Τελειώσει και τη φάση, όχι. Επιθετικό rebound όμως από τον Ιγουμενίδη. Σουτιά 2 στο pull up jumper, είναι άσχημα τον Χαλβατζής. Λάσκος τώρα. Τσαμαλής. Ωραίο το passing game. Συνδέσμιο στην προσπίση, θα μπει μέχρι μέσα. Θα δώσει και την μπάσα, 3 δευτερόλεπτα με διαιτητές. Δεν υπάρχει επίθεση. Ούτε σε αυτή την κατοχή, 13-5 το σκορ. Προσπαθούν να παίξουν γρήγορα οι New Med, θα πάνε σε επιχείρηση. Σκολίδης. Γιαπάνη, απέναντι στο Τζέα. Πολύ ωραία η πάσα από το κόψιμο του Οικουμενίδη. Θα τελειώσει ανενόχλητο στη φάση από κάτω. 15-5, κυρία και 26 για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού περίοδου με σχολείται. Συνδέστρος, πολύ ωραίο το κατέβασμα, πως του πως παρεβάλλε για το συμπαίχτη του. 15-7. Σχολίδης. Σχολίδης πάνω εδώ στο ψηλό, το θα γυρίσει, δεν θα τελειώσει την φάση από κάτω, θα πάρεις. Συνδέστρος τώρα σε άλλο ένα post to post, θα πάει μέχρι μέσα. Πολύ ωραία η άμυνα του Τσέα ψηλά. Και ο ευνηδιασμός, ο οποίος θα λεπτώνει να κληρώσει ο Χαλβατζής μετά την baseball pass από Τσέα. Όλη η φάση ήταν δική του, καθώς έβγαλε και την άμυνα, έβγαλε και την baseball pass για τον ενθουσιασμό της ομάδας του. Συνδέστος τώρα γιατί από την άλλη είναι άστοχος, θα μαζέψει όμως το επιθετικό rebound. Πάει να σηκωθεί μπροστά στον Οικουμενίδη και θα δεχτεί το stop. Θα σώσει την κατοχή, Τσέας από την άλλη θα τελειώσει. Πολύ ωραίο πάσης μέχρι στιγμή από τους New Med. Το 19-7 το σκορ, 2 λεπτά και την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου.
Σιλβέστρος τώρα θα πάρει το πιγερόλ. Ψάχνει να βρει διάδρομο. Άλλο ένα κλέψιμο. Χαλβατζής τώρα θα βγάλει με πλημμυριασμό. Ήταν κακή πάση για τον Οικουμενίδη. Δεν προσπαθούσε να διακρίνησε την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν πολύ ψηλή. Έχουμε αλλαγές τώρα και για την ομάδα της Σιρήνας. Σιλβέστρος στο κατέβασμα της μπάλας. Από τη γωνία για τρεις, είναι άστοχος. Στελίδης αγαπημάζει το αμυντικό rebound. Δύσκολη πάσα του Θεά. Η μπάλα όμως είναι τζάμπολ από τους διοικητές. Και το βελάκι δείχνει Σιρήνα. Το passing game από τη Σιρήνα. Λάσκος. Βέστρος αφουτάρι. Ο Νεφακίδης όμως είναι εκεί να μαζέψει το αμυντικό rebound. Θα κερδίσει το foul. Η επαναφορά είναι χαμηλά. 58 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της περίοδου. Σουτ για τρεις. Είναι άστοχος ο Τσαμάλης. Αλλαγής στο αμυντικό rebound. Θα δώσει τον Σκολίδη. Γιαπάνης. Δεν θα πάσα. Δύσκολη και το κλείσανε δύο τον Οικουμενίδη. Σιλβέστρος σε ένα άλλο κόστιμο. Θα δώσει την μπάλα. Θα του φύγει όμως μέσα από τα χέρια. Από τον Λεφακίνη. Αλλά θα περάσει μπάλα μέσα στο Τζέ. Αυτός θα μαζέψει ο ίδιος το επιθετικό rebound. Θα χάσει. Ο Στουκός, πολύ ωραία και θα τελειώσει τη φάση ο Λάσκος. 19-9. Θα βάλει, θα μαζέψει και τον χρόνο θα το κάνει και μπάλα το χατήρι και είναι μέσα, μετράει κανονικά οι διαιτητές. 21-9 το σκορ και με αυτή τη φάση, πολύ ωραία φάση, τελειώνει η πρώτη περίοδος. Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι από τη διακοπή της πρώτης περίοδου. 21-9 το σκορ, υπενθυμίζω. Πρώτο σούτ από τον Σιαπάνη, είναι άστοχο και από τον Κιουμέν. Σιλβέστρος στο κατέβασμα. Άλλη μια φορά είναι μέσα, είναι πλασμυντική άμυνα. Απέναντι σου για τρεις, είναι άστοχο ο Χαλβατζής. Εδώ παραλίγο το φάουλ λάθος από τον Λεφακίνη. Σιλβέστρος θα μπει μέχρι μέσα, θα δώσει το Λεφακίνη. Εκείνος από το ύψος του φάουλ δεν θα τελειώσει μετά από το που. Πάνε τώρα από την άλλη, ξεχνά την πάσα. Το πίσω Τζέα. Πάλι στον Σιαπάνη. Μίδης, ξεχνά την πάσα. Πολύ ωραία συνεργάζονται οι δυο τους. Σιαπάνη θα κλέψει επί της ουσίας την μπάλα. Δεν θα πετύχει με κάτι καλά και εδώ η New Med. Άλλη προσπαθεί να πιστεύει ο Σιλβέστρο, θα τον βρει. Πολύ ωραία η πάσα στο Λεφακίνη, ο οποίος έρχεται σαν τρέιλερ και τελειώνει τη φάση. 21-11. Ωραία φάση από την ομάδα της Σιρήνας. Λαμπάνης. Πάλι θα πω στον Τζέα, δεν υπάρχει επίθεση καθώς ο χρόνος έλειξε.
έδωσε. Δεν είδε κανείς τον χρόνο. Δεν υπάρχει επίθεση σε αυτή τη φάση για τους New Med. Σιλβέστρο τώρα με την μπάλα. Τώρα το Μπαζιγκέι, Λάσκος, θα προσπαθήσει να βρει το συμπέκτη του στο κάπως έκανε το κόψιμο της baseline. Δεν υπάρχει όμως κάτι, γιατί οι New Med βγάλαν άλλη μια πολύ καλή άμυνα. Γιάννης, έξτρα πάσα, Σουτιάτης, είναι εύστοχος ο Ιγουμενίδης. 24-11 το σκορ. Έχουν πολλές λύσεις οι New Med και εντός ρακέτας και έξω από τη γραμμή του τριπόντου. Συμβέστρου, θα δώσει την μπάλα στον Λεφακίνη. Άλλο ένα φάουλ, άλλο ένα λάθος, συγγνώμη. Από την ομάδα της Ειρήνας. Η επαναφορά από τους New Med. Σε 13 λεπτά παιχνιδιού έχουμε δεχτεί μόλις 11 πόντους. Πάνης, δώσε την μπάλα στο ύψος του φαλ, σουτ για 2, είναι εύστοχος και ο Κοντογιάννης. Λάσκος, ξανά Λάσκος στο τόπο. Θα βρει έξω από την Βέστα, αυτός θα πάρει το σουτ για 3 και είναι εύστοχος η απάντηση. 26-13, 14, με συγχωρείτε. Ο Γιάννης πρέπει να βρει πάσα, θα δημιουργήσει ο Σιαπανέα. Πολύ ωραίο το βλέψιμο εδώ από την ομάδα της Ειρήνας. Σιλβέστρο τώρα από την άλλη. Θα πετάξει την μπάλα κάτι σαν σε μπουμπίτα. Δεν υπάρχει κάτι. Σκιαπάνης, θα δώσει στον Τσέα. Δεν υπάρχει εκπληδιασμός, υπάρχει όμως φάουλ και θα πάει στη γραμμή των δευτέρων βολών. Τρέχουνε το γήπεδο οι New Med σε κάθε ευκαιρία. Τους βγαίνει μέχρι στιγμής. Και γιατί όχι. Τσέα στην πρώτη του βολή. Με κάποιες αλλαγές για την ομάδα της Ειρήνας. Τσέας ήταν άστοχος στην πρώτη βολή, είναι εύστοχος στη δεύτερη, 27-14. Άλλο ένα λάθος από την ομάδα της Ειρήνας. Σταμάνης. Προσπαθεί να βρει μια λόγω στο Σιαπάνη, θα το βρει. Αυτός δεν θα μπορέσει όμως να τελειώσει τη φάση όπως θα ήθελε με αυτό το hook. Καλή φάση όμως, καλή προσπάθεια. Καλήμνιος, θα πάρει το split, πάσα έξω. Άλλο ένα λάθος, εδώ για τη Σιρήνα. Και έχουμε αλλαγή για την ομάδα της New Med. Αλλά στο low post, ένα fadeaway shoot, είναι άστοχος, όμως μαζέψτε το δικό μου και είναι άστοχος επίσης και ο Κοντογιάννης. Πιέζει με New Med. Παραλίγο, όχι παραλίγο, θα κάνουν το κλέψιμο. Δεν θα πετύχει το καλάθι ο Κοντογιάννης ούτε σε αυτή τη φάση. Θα πάει όμως στη γραμμή των δευτέρων βολών. Άλλη μια ασφιχτική πίεση που αποδίδει από τους New Med. Κοντογιάννης στην πρώτη του βολή. Άστοχος. Είναι έξοχος στη δεύτερη βολή, 28-14. 14 διαφορά. Εδώ, εφηβιασμός, γρήγορη απάντηση από την ομάδα της Ειρήνας. Και θα είναι στον ύπνο. Την άμυνα του Μιμέτ. Στο Σιαπάνη, αυτός θα
Παίξει στο low post, ωραίο το split, πάσα έξω, σου για τρεις, ήταν κοντό από τον Καλπατζή, δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει συνέχεια, κάτι στον και στη μίξη του χρόνου. Πάσα απέναντι, σου για τρεις και είναι εύκοχος. 28-18. Για δύο ήταν το σούτ. Πάταγε από τις αντιπιστές. Γιάννης παλεύει, δεν θα καταφέρει να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Από την άλλη μεριά η μπάλα είναι για τη Σιρήνα. Στην διεκδίκηση rebound. Υπάρχει τίποτα να δείτε, στο φάουλ είναι χαμηλά από τον Κοντογιαννίδη. Λεφακίνης τώρα με την μπάλα στα χέρια, ωραίο το passing game. Ο Παδάτος για τρεις, είναι και αυτό μέσα. 28-21. 27 η διαφορά. Σε μόνο ψήφια αριθμό, ανεβάζουν στροφές η ομάδα της Ειρήνας, βρίσκουν λύσεις μπροστά. Κολίδης, πάσα απέναντι για τον Σκιαπάνη, πολύ ωραία η πάσα του στο κόψιμο του baseline από τον Κοντογιάννη. Λήξη, θα μαντέψει ήδη στο επιθετικό rebound, δεν θα τελειώσει ούτε αυτή τη φάση. Λεφακίνης για τρεις, είναι και αυτό μέσα τώρα από τον Καλύμνιο. Για δύο ήταν και αυτό, με συγχωρείτε. 28-23, μειώνουν κι άλλο. Έτσι, κάνει να βρει. Καπάνης θα πάρει αντίθετο pick and roll, θα πατήσει με το pull up jumper, είναι άστοχο. Αμυντικό rebound. Λίμνιος, πολύ ωραίο το passing game. Και θα τελειώσει τη φάση ο Λεφακίνης ο Άκης. 28-25 το score. Έχει αλλάξει η ροή του παιχνιδιού. Σκιαπάνης μπροστά από δύο. Λεφακίνης το rebound. Και θα τελειώσει, δεν θα τελειώσει από την άλλη μεριά. Ο Καλύμνιος δεν... Κολλίνης τώρα από την άλλη πλευρά. Θα κάνει το split. Σουτ για δύο στη γωνία και είναι εύστοχος. Το σουτ ήταν από τον Οικουμενίδη, 30-25. 1 και 18 για την ολοκλήρωση και της δεύτερης περίοδου. Μακίνης θα πάρει το σκρίνο από τον αδερφό του. Πολύ ωραία πάσα στη γωνία. Σου πια 2 και αυτό μέσα. Από τον Παπαδάτο. 30-27 το σκορ. 57 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση. Παραλίγο εδώ το λάθος. Καμπάνης θα πάρει το πικ. Σουτιά 3 και είναι εύστοχος ο Χαλβατζής. 33-27. Σας έχεις πάλι δύο φορά για να δούμε αν θα έχουν απάντηση η ομάδα της Ειρήνας αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Πάμε στην γωνία και τον Άκη θα δώσει τον αδερφό του. Αυτός πάει να βρει πάλι. Πάει στα έξω, λάβει πάσα, κατευθείαν στα χέρια του αντιπάλου. Θα πάνε σε μεγάλη επίθεση του Μπέρ και καλά θα κάνουμε, γιατί όχι. 15 δευτερόλεπτα. Ο Λίδης πιάνει να βρει πάσα, θα τη βρει στον Σιαπάνη. Κάνει το drive, πάσα στη σκονία για το σουτιά 2, είναι άστοχος. Δεν υπάρχει όμως κάτι παραπάνω, δεν προλαμβάνει το χρόνο. Με αυτή τη φάση και αυτό το σουτ κλείνει και η δεύτερη περίοδος. 33-27 μπροστά σταθερά η New Med. Επιστρέφουμε σε λίγο για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου.
Επιστρέψαμε φίλοι και φίλοι για την έναρξη της τρίτης περίοδου. Πρώτη επίθεση για την ομάδα της Ειρήνας. Για τρεις είναι πολύ κακό, πολύ κακή επιλογή από τον Καλύμιο. Σκολίδης τώρα με την πάντα στα χέρια. Σε σέντε επίθεση. Διαπάνης. Τελειώνει ο χρόνος, θα κλείσει την πάρα ομάδα της Ειρήνας. Αυτά θα προσπαθήσει να δέξει τον εστιασμό και θα ολοκληρώσει ο Λάσκος. Στις τέσσερις η διαφορά, 33-29. Πολύ ωραία, δεν θα τελειώσει όπως από κάτω, θα μαζέψει το επιθετικό rebound και δεν θα τελειώσει ούτε στη δεύτερη φάση από τον Γιάννη. Έξι επαφής με το καλάθι μόνος του. Από την άλλη, σουτ για τρεις, κακό, πάνω από τη Στεφάνη. Πάλι από τον Καλύμνιο. Δεν θα διώξει σε αυτή την περίοδο. Ωραία το passing game, σου διατρείς τώρα από τη γωνία, είναι άστοχος ο Γιονίδης, επιθετικό rebound όμως από τους Ιαπάνη, ανανεώνει. Σου διατρείς επίσης από τον Κοντογιάννη, αυτός θα το βάλει. 36-29. Λάσκος, με το split, άλλο ένα airball, είναι όμως εκεί να μαζέψει την μπάλα και θα την τελειώσει. Ο Λεφακίνης ο Άκης, 36-31. Κάνει το drive, δεν υπάρχει κάτι. Το foul είναι χαμηλά στην αρχή της προσπάθειάς του και η επαναφορά είναι από το πλάι. Μελίδης. Κοντογιάννης, Σκολίδη. Πάλι Κοντογιάννης, του για δύο και αυτό μέσα. Λάσκος τώρα με την μπάλα στα χέρια, θα δώσει κάτω στον Λεφακίδη, πάσα έξω, πάσα στη γωνία για τον Άκη, σου διατρείς, είναι άστοχος, επιθετικό rebound. Θα τελειώσει τη φάση του ο Λεφακίδης. Αντίον ενός. Θα κάνει το drive. Δεν υπάρχει κάτι να δείτες. Φάουλ είναι χαμηλά. Επαναφορά επίσης από το πλάι. Σκολίδη. Θα πάρει το pick and roll. Αυτή στο κόψιμο τον Κοντογιάννη. Αυτός για τον Τζέα. Μπάλα είναι για την ομάδα της Ειρήνας, η οποία θα κάνει γρήγορα την επαναφορά. Λάσκος θα προσπαθήσει να τρέξει. Ένας εναντίον όλων, δεν θα πετύχει κάτι. Είναι όμως εκεί για να μαζέψει συνέχεια στο τώρα rebound και να τελειώσει εκεί με στη φάση. 38-35. Δεν το παρατάει ο ομάδα της Ειρήνας και γιατί. Άλλωστε. Εδώ. Η πάσα για τον Τζέα δεν θα περάσει. Ωραίο το διπλέξιο από τον Λεφακίδη. Πρόλαβε τη φάση. Η επαναφορά είναι από την baseline. Λάθος πάσα τώρα από τον Τζέα. Επίσης λάθος και από την ομάδα της Ειρήνας. Στην προσπάθεια να περάσουν την μπάλα μέσα στο ζωγραφιστό. Thank you.
στο baseline, δεν υπάρχει τίποτα, έχει πατήσει γραμμή, λένε οι διαιτητές. Άλλο ένα λάθος. Μακίνη στον αδερφό του. Σώζει την κατοχή. Drive στο drive, για να δούμε να πετάξει την μπάλα, δεν υπάρχει τίποτα, οι διαιτητές. Πολύ κακό το σουτ. Προηγούμενη ήδη στο αμυντικό rebound. Κολλήβης άλλο ένα κατέβασμα. Εδώ υπάρχουν βήματα. Άλλο ένα φάουλ. Συνεχόμενο. Το φέρνουν την Ιουμέτ. Λάσκος τώρα με την μπάλα στα χέρια. Θα πάρει το πιτ. Σουτ για τρεις. Σουτ αυτό είναι εύστοχο. Από τον Καλίμιο, με τώρα που πάρει στο τρέξι, δεν υπάρχει συνδυασμός, απάντησε σε παιχνίδι. Τσεάς. Τον Ιγουμενίδη. Κολίδης, θα κάνει τον τράι, ψάχνει να βρει τον Ιγουμενίδη μέσα. Πάλι στα χέρια του, τελειώνει. Θα σουτάρει, θα κερδίσει το φάουλ. Και θα πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Γουμενίδη στην πρώτη βολή. Είναι εύστοχος. Είναι άστοχος στη δεύτερη. Προσπαθήσει να τρέξει η Σιρήνα, δεν θα το καταφέρει. Είναι εκεί ο Κοντογιάννης για να σταματήσει την όποια υποψία εθνικιασμού. Άλλο ένα λάθος τώρα εδώ από το Σχολίδη. Και time out για την ομάδα της New Med. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε από το time out. Η ομάδα της Ένος με τη διατοχή της μπάλας. Λεφακίνης, ξανά Λεφακίνης, ούτε από το φάουλ, είναι airball. Καλή εκτέλεση. Γιάννης, Χαρβατζή. Big pass έτσι στο τζέ, αυτός πάλι στη γωνία. Drive από την baseline, υπάρχει φάουλ. 13. Θα πάει στη γραμμή των δεύτερων βολών. Βλέπεις όπως ο Χαλπατζής στην πρώτη βολή. Είναι εύστοχος και στη δεύτερη, 41-35. Λάσκος τώρα από την άλλη μεριά. Πολύ ωραίο το passing game. Εδώ όμως άλλο ένα λάθος, το οποίο χρεώνεται ο Λεφακίδης ο Άκης. Ο Λίδης. Τσέας. Λιγουμενίδης. Δίνει στο drive, θα δώσει τον Ιγουμενίδη και αυτός θα παθήσει για το πουλά τζάμπερ και θα ευστοχίσει. 43-35, 3 λεπτά για την ολοκλήρωση και της τρίτης περίοδου. Δημιουργούν ένα μαξιλαράκι ασφαλείας στην New Med. Εδώ άλλο ένα λάθος από την ομάδα της Ειρήνας. Κακή συνεννόηση μεταξύ των δύο συλλεκτών, η πάσα πέρασε κατευθείαν στο pass out. Προσπαθεί να βρει τον Τζέα και θα σαμαζέψει την μπάλα. Δυνατός κάτω του Στεφάνη και θα τελειώσει. 45-35 στους 10 πάλι η διαφορά. Αρχίδη στον Αργυρόπουλο. Αυτό πάσα απέναντι. Είναι άστοχο το σούτ αυτό. Τσαμαλή. Εδώ έχουμε τζάμπολα που την λένε οι διαιτητές.
και το βελάκι δείχνει την ομάδα της New Med. Ο Σκολίδης προσπάθησε να βρει το τζέα, παρά λίγο το βλέψουμε από το Λάσκο. Μπάλα στο τζέα, στο Λεωπός. Αυτός δεν θα παίξει στα σωρίνο εδώ. Θα βρει όμως καταπληκτικά τον Ιγουμενίδη πάνω από τα χέρια της άμυνας. Αυτός όμως δεν θα τελειώσει τη φάση. Και φάουλ από τον Σκολίδη πριν η ομάδα της Ειρήνας μπορέσει να εκδηλώσει εκνηδιασμό. Έξω το φάουλ. Αυτός θα πάρει το πικ, θα δώσει 45, συχνά 3 από τον Λεφακίνη είναι άστοχο, λάστιχο αμυντικό, Αντιόπουλος. Λάστιχος πάλι, θα κάνει τον drive, πάσα στη γωνία, για 3 άστοχο. Και τον Γιάννη σταματήσει το αμυντικό rebound. Λίδη, σουτουρά για 3 από τον Γιάννη, είναι άστοχο, λάθος στο αμυντικό rebound. Θα προσπαθήσει να τρέξει στον εκκληδιασμό, θα πάει μέχρι μέσα, δεν θα τελειώσει. Η μπάλα παραμένει όμως για την ομάδα της Ειρήνας από την baseline. Σταματήσεις, ψάχνει να βρει πάσα. Αφύλακτος Λεφακίνης, ο διατρής θα εξεχίσει, γιατί όχι. 45-38, 50 δευτερόλεπτα πριν από την κλήρωση για τις τρίτες περίοδου. Τσεάς, θα δυνατώ μέσα με Βαλβατζή, πολλά όμως στα χέρια των αμυντικών. Και ο εθνικιασμός, ο οποίος δεν θα τον πετύχει ο Ανδριόπουλος, εξεπαφής ανενόχλητος θα χάσει το καλάθι. Λάθος πάσα τώρα εδώ από τους New Med, άλλη μια προσπάθεια, ευκαιρία για επίθεση. Και λάθος από τους New Med, από την ομάδα της Ειρήνας, αφού δεν τιμωρήσανε το λάθος πριν το πληρώσανε. 47-38, ωραίο εδώ στο χέρι, 4 δευτερόλεπτα, 3, pull up jumper και είναι εύστοχος, πολύ ωραίο καλάθι από τον Λεφακίνη Τορμάκη και με αυτό το shoot θα μειώσει σε 47-40 και θα κλείσει και η τρίτη περίοδος. Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι για την τέταρτη και τελευταία περίοδο του παιχνιδιού. Σιρήνα με την μπάλα στα κοντή κατοχή. Ένα σουτ πάρα τα χέρια πολύ δύσκολο από τον Τσαμάλι. Λεφακίνη στα αμυντικό, θα πάρει και το σουτ για τρεις ο Τσαμάλι και θα εξεχίσει. 47-43. 42, με συγχωρείτε, πάταγανε. Μπάνης θα κάνει το drive μέχρι μέσα, ένας εναντίον όλων, όχι θα δώσει την μπάλα στον Ιγουμενίδη, στο διαδίο, δεν υπάρχει τίποτα, στο δοκάρι. Την μπάλα, δεν υπάρχει συνέχεια. Λάσκος τώρα με την μπάλα στα χέρια. Λεφακίνης, στο Λεφακίνη, θα κάνει το drive. Πολύ ωραία η πάσα στον Αντιρόπουλο στη γωνία, στο διαδίο, είναι έστοχος. 47-45. Από τους New Med και τώρα ο Λάσκος θα τρέξει στον εφηλιδιασμό για να δούμε τι θα πάρουν από αυτήν την επίθεση. Αλδριόπουλος, έξτρα πάσα για 3, είναι όμως η μπάλα θα παραμείνει στην ομάδα της Ειρήνας. Επαναφορά από την baseline. Εδώ παραλίγο το λάθος θα διορθώσει ο Λεφακίνης, θα κάνει το drive, ψάχνει να βρει το Λάσκο. Παραμένει η κατοχή στην ομάδα της Ειρήνας.
drive, δύσκολο, πολύ καλή πάσα, δύσκολη και λάθος. Τελειώσα αυτή τη φορά, ξεπαουτήσαμε μετά όλα και έχουμε παιχνίδι. Μετά από όλα, θα σκορήσω στο καλό. Αναμένεται να είναι δυνατό 10 λεπτό. Να δούμε τι μας επιφυλάζει. Τσέας. Στο λιγουμένι. Ακόψε ο Κοντογιάννης και θα πάρει την μπάλα. Θα παίξει ένας αντίον ενός. Θα πετάξει την μπάλα επί της ουσίας. Λάσκος τώρα θα μαζέψει το αμυντικό rebound. Θα τρέξει άλλο ενεργητικό. Δεν θα τελειώσει. Με το φύγει μπάλα τα χέρια. Για να δούμε. Από την άλλη μεριά. Σκέφτεται Χαλβατζής θα το πάρει και θα ευστοχίσει με κρύο αίμα. Θεωρητικά ήταν κακή επιλογή το σουτ γιατί δεν υπήρχε και συμπαίκτης να μαζέψει το επιθετικό rebound. Το πίστεψε όμως, δικαιώθηκε 50-47. Λάσκος, του διατρήσει απάντηση. Θα δει, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο σουτ από το Τζαμάλι με Γκαμπίλη. 50 όλα. Θα μπει μέχρι μέσα, δεν υπάρχει τίποτα, κακό το σουτ, δύσκολο πάνω από τα χέρια του αμυντικού. Θα κίνησε τώρα, θα τρέξει από την άλλη μεριά, θα πάρει σε σετ επίθεση, θα πάρει τελικά το σουτ. Πάλι θα καταλήξει από τις κόντρες στα χέρια του Χαλβατζή. Ο Μελίδης δεν θα πάει σε επίθεση, περιμένει, Τσέας. Πάσα έξω και το Σκιαπάνη, έξτρα πάσα για τον Ιγουμενίδη, σου διατρήσε αυτό, στην μπάλα είναι airball. Δεν θα προλάβει όπως έχει διατρήσει εντός αγωνιστικού χώρου ο Κοντογιάννης. Λάσκος τώρα με την μπάλα στα χέρια. Drive, πάρει χαμηλά, το οποίο κερδίζει ο Τσαμάνης. Λάσκος, πάσα στη γωνία. Θα βρει πάλι το Λάσκος στο κόψιμό του. Αυτός θα πάρει την εσωτερική. Πάσα στον Αντινόπουλο. Το σουτ είναι άστοχο. Σκιαπάνης τώρα στο κατέβασμα. Τον Λουμενίδη. Πάλι Σκιαπάνης θα πάρει το pick and roll. Λουμενίδης. Το κεντό, σουτ για τρεις. Είναι κακό από τον Χαλβατζή. Για να δούμε την άλλη παιδιά, Διόπουλος, το ρολάρισμα, δεν θα πετύχει το καλάθι. Θα πάρει όμως το φάουλ και θα πάει στη γραμμή των ελευθερών βολών. Ανδριόπουλος, μια στιγμή του βολή. Δεν θα πετύχει ούτε τη δεύτερη, πολύ κακή η δεύτερη βολή. Δεν θα καταφέρουν να περάσουν μπροστά στο σκορ η ομάδα της Ειρήνας. Σκιαπάνη στο drive με το step back. Δύσκολο σουτ. Είναι όμως εκεί να μαζέψει ο Κοντογιάννης σε επιθετικό rebound. Τον έχουν αφήσει μόνο του γιατί όχι. Βαζίσω το αυτός. Τελικά θα μαζέψει ο Λεφακίνης το αμυντικό rebound. Θα πάνε σε σετ επίθεση. Λάσκος. Ψάχνει να βρει drive, θα το βρει. Πάσα στον Αδιόπουλο, έξτρα πάσα. Καλό γύρισμα. Είναι άστοχο με το shoot και το Γιάννη στο αμυντικό rebound. Σκολίδης τώρα στο κατέβασμα, δύσκολη πάσα, θα κλέψουνε. Μάχης εκεί, την μπάλα θα τα ρίξει στον Κοντογιάννη. Τσέας από τη γωνία. Δεν υπάρχει τίποτα, λίγη και ο χρόνος. Αργήσανε πολύ εδώ οι παίχτες της με την εκδηλώσουν επίθεση. Έχουμε και μία αλλαγή για την ομάδα της Σιρήνας. Λάσκος τώρα πάλι στο κατέβασμα. Λάθος πάσα παιδιά στα χέρια του Σκολίδη.
50-50 το σκορ. Στους απαντοπαιχνιστές 4-16 για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Έχουν κάνει αρκετά λάθη και οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής. Και απάνης, ένας εναντίον ενός. Δεν θα πετύχει για αυτό το καλάθι, θα πάει όμως στη γραμμή των ελευθερών βολών. Είναι άστοχος στην πρώτη του βολή. Είναι άστοχος και στη δεύτερη, παραμένει στο παλαιπτόρο και το Γιάννης όμως είναι εκεί να μαζέψει άλλο ένα rebound. Γιάννης θα πάρει το drive, πολύ δύσκολο καλάθι και εδώ στη λήξη της επίθεσης, 52-50. Πολύ ωραίο καλάθι πραγματικά γιατί η άμυνα ήταν πάνω του, σωστά στημένη. Ωραία συνεργασία με τα δύο αδόντια, μπάλα φέγγει πίστρα, εμείς δεν έχουμε το Φακίδη, άλλο ένα λάθος τώρα από την ομάδα της Ειρήνας. 3,5 λεπτά για την ολοκλήρωση. Λίβης, split pass στο Τζέα. Αυτός θα ψάξει να από το συλλέξει το όμως θα κλέψει την μπάλα, θα τρέξει τον ενδιασμό. Δεν υπάρχει ενδιασμός όμως, καθώς υπάρχει επιθετικό φάουλο από τη Λιονίδη Κουτές, από τον Λεχακίδη στον Άκη, στην προσπάθειά του να δημιουργήσει κάτι σαν φράγμα για τον συμπαίκτη ώστε να μπορέσει να ανέβει στο lay-up. Τελικά δεν υπάρχει τίποτα. Στο λίγο με την πάρα στα χέρια, 52-50 το σκορ παραμένει στο καλάθι. Διαπάνης, θα μπει μέχρι μέσα και θα τελειώσει τη φάση πάρα πολύ ωραία, 54-50. Λάσκος, έχουν ανεβάσει τη γραμμή αμυνάς του ΣΥΝΟΥ. Θα μπει μέχρι μέσα, δεν υπάρχει καλάθι, υπάρχει όμως φάουλ. Θα πάει και αυτό στη γραμμή των ελευθερών βολών. Είναι έρχοντας στην πρώτη, 54-51. Είναι έρχοντας και στη δεύτερη. Γιάννης, ο Σκιαπάνη. Πιέζει τώρα η ομάδα της Σιρήνας και ο Πάνης όμως θα περάσει το κέντρο χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Σκολίδης στο Σκιαπάνη, όπως θα παίξει ένας αντίον ενός. Πάλι Σκιαπάνη, θα πάρει την εσωτερική. Ξέας δεν θα πάρει το σούτ, θα κάνει το drive, θα πετάξει την μπάλα, δεν υπάρχει τίποτα. Καθώς την μπάλα δεν βρήκε στη Στεφάνη. Πέρασε και αυτή η επίθεση. Μακίνη στο Λάσκο, θα πάρει την εσωτερική, στο Λεφακίνη έξτρα πάσα. Καλύμνιος μέχρι μέσα, δεν θα του κάνει παρά το χατήρι, δύσκολο lay-up. Μπροστά στα ψηλά χωριά της Νιουμέτ. Λίβης, άλλο ένα λάθος και για να δούμε αν θα βγάλουν ενδιασμό. Θα τελειώσει τον ενδιασμό και θα ισοφαρίσει ο Λεφακίδης Φάκης. Από δικό του κλέψιμο. Η Σιρήνα ισοφαρίζει το παιχνίδι. Σκιαπάνη θα μπει μέχρι μέσα. Θα τελειώσει τη φάση. 56-54. 1,5 λεπτό για την ολοκλήρωση. 1 και 23 συγκεκριμένα. Λάσκος θα πάρει το drive. Προσπαθεί να δώσει κάποια πάσα. Θα πάρει όμως το foul. Η επαναφορά είναι από την sideline. Δεν έχουν άλλο φάλο που μπορεί να δώσει καθώς έχουν 4 γραμματικά. Τα επόμενα θα οδηγούν στις ελεύθερες βολές όπως και θα το κάνουν σε αυτή τη φάση. Ο Λεφακίνης ο Άκης έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει αν ευστεύει στις 2 ελεύθερες βολές. 1 και 11.
απομένουν για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Είναι άνθρωποι που δώσουν πολύ. Είναι άστοχος και στη δεύτερη, Κοντογιάννης σαν ένα rebound. Σκολίδης, Ασκαπάνη. Αυτός λογικά θα παίξει άλλος ένας εναντίον ενός. Πάσα στον Κοντογιάννη, 7 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση. Καλβατζής, θα περάσει και θα τελειώσει το lay-up μόνος του. 58-54 και φάουλ τώρα από τις New Met. Κακό φάουλ η αλήθεια είναι. Φάουλ κούρασης λογικά που θα στείλει την, το Λάσκο στη γραμμή των ελευθερών βολών. 45 δευτερόλεπτα, 45,4 για την ολοκλήρωση και έχουμε time out για την ομάδα της New Met. Επιστρέφουμε σε λίγο για τη συνέχεια. Επιστρέψαμε από το time out. Ο Λάσκος στη γραμμή των ελευθερών βολών είναι άστοχος στην πρώτη. Έχουν χάσει πολλές κρίσιμες βολές παίχτες της Ειρήνας από αυτά τα τελευταία λεπτά που θα μπορούσαν να τους έχουν μετά στο σκορ. Είναι εύκολη στη δεύτερη, 58-55, 45 δεύτερα υπενθυμίζω για να δούμε τι θα γίνει. Φάουλ πάνω στο Σκιαπάνη, έχουν να δώσουν φάουλ οι παίχτες της Ειρήνας πριν προλάβουν να βγάλουν κάποιο εμφυλιασμό. Παραφορά είναι από το πλάι, Σκολίδης τώρα με την μπάλα στα χέρια. Σκιαπάνη. Άλλο ένα φάουλ. Το οποίο είναι και τελευταίο, από το επόμενο και η ομάδα της New Men θα πάει στη γραμμή των ελευθερών βολών. Σκιαπάνης, ο οποίος πιέζεται, τρώει όλο το πόσο χρόνο μπορεί. Για να δούμε τι θα πάρουν από αυτή την επίθεση. Δύο πάνω του, Κοντογιάννης, ξανά στο Σκιαπάνη, σουτ για τρεις. Πολύ κακό το σουτ, για να δούμε στα τελευταία 15 δευτερόλεπτα τι μπορούν να πάρουν οι παίκτες της Ειρήνας από αυτό. Σουτ για τρεις και είναι εύστοχο. Καμάλης έχει την απάντηση, σοφαρίζει το παιχνίδι στα 9 δευτερόλεπτα. Για να δούμε όμως, δεν έχει τελειώσει τίποτα, Σκιαπάνης. Θα παίξει coast to coast. Κράτησε την μπάλα ο Σκιαπάνης, φάνηκε να μην ξέρει τι ακριβώς γίνεται. Θα πατάξει την μπάλα από πολύ μακριά. Δεν υπάρχει καλάθι, υπάρχει όμως παράταση. Αρνούνται να πεθάνουν, αρνούνται να παραιτηθούν η ομάδα της Ειρήνας. Για να δούμε τι θα έχει συνέχεια. Επιστρέψαμε για αυτό το πεντάλεπτο της παράτασης, αυτή τον έξτρα χρόνο, για να δούμε ποιος είναι ο νικητής της σημερινής αναμέτρησης. Αγριόπουλος, σουτ για τρεις, είναι άστοχος, και απάνης. Στο αμυντικό rebound, αυτός τον σκολίζει. Ο Γιάννης. Σκολίζει αυτός θα κάνει το drive, πολύ καλή άμυνα του Αγριόπουλου. Απλή τον αδερφό του. Πάσα έξω, σουτ για τρεις από τον Τζαπάλι. Θα η μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι. Σκιαπάνης τώρα με την μπάλα στα χέρια. Απέξει στον Αντιανός, πολύ ωραίες οι τρίπλες. Η crossover δεν θα τελειώσει όμως εκεί το καλάθι. Και από την άλλη μεριά θα βγάλουν τον ενδιασμό Ανδριόπουλος μόνος του και με αυτό το καλάθι μετά από ώρα η Σερίνα θα περάσει μπροστά στο σκορ. Μετά από αρκετή ώρα κυριολεκτικά θα κάνει το 60-58 με αυτό το lay-up. Έχουμε και τη συμπληρωματική βολή την οποία θα την εκτελέσει ο Λάσκος και θα την είναι στόχος 58-69 από την τεχνική ποινή που δεν έφυγε ο Καρπατζής λόγω της κλωτσιάς του στην μπάλα. Με την άλλη Κοντογιάννης τον ξεχάσανε. Κακό καλάθι, κακή άμυνα τώρα, πιάσανε στον ύπνο της την άμυνα της Ειρήνας. Λάσκος τώρα πάλι με την μπάλα στο κατέβασμα. Κάνει το split. Μάλιστα, πολύ ωραία η πάση στον Αντρέα.
Ιωπουλό, θα χρεωθεί όμως με βήματα, δεν υπάρχει συνέχεια στη φάση. Η μπάλα είναι για την Newman. 3-23 για Αδωνετόρας και Απάνης. Θα πάει για την αυροδιάδρομο. Θα δώσει απέναντι πάσα. Για 3, είναι άστοχος ο Εγουμενίδης. Είναι όμως εκεί ο Σκεπάνης να στοχίσει και αυτός κάτω από το καλάθι. Σαπάνης στον Λεφακή. Θα γίνει και απάντησα με την πάρα στα χέρια παραλίγο να χάσει, όμως θα κερδίσει το φάουλ τώρα. Θα πάει στη γραμμή των ελευθερών γολών, καθώς και οι δύο ομάδες έχουν ομαδικά τα οποία κουβαλάνε από την κανονική περίοδο του παιχνιδιού. Και απάντησα όσο αφαρίσει με αυτή τη βολή. Και το προσπέρασμα 62-61 για την Newman. Θεάς τώρα από την άλλη θα βγάλει τον ευνοιασμό. Θα τελειώσει και αυτό τον ευνοιασμό. 64-61. Με πιο καθαρό μυαλό η Newman. Βγάζουν τις άμυνες, τρέχουν στον ευνοιασμό. Θα πάρει το σουτ για 3, είναι κακό. Ο Πακινίδης όμως είναι εκεί. Θα μαζέψει το επιθετικό rebound. Φάουλ είναι χαμηλά, δεν υπάρχει συνέχεια, λένε οι διαιτητές. Όπως και να έχει όμως, έχουν ομαδικά φάουλ. Θα πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Είναι άσχημο. Δεύτερη, 64-62, 2-20 για την ολοκλήρωση για αυτή του έξτρα χρόνου. Σκολίδης, Σοτζέα, baseline screen για τον Ιγουμενίδη, εκείνος παραλίγο να χάσει την μπάλα, Γιαπάνης. Ψάχνει τον Ιγουμενίδη, καλή άμυνα όμως από την ομάδα της Ειρήνας. Θα κλέψουνε, πολύ ωραίο το passing game. Λάσκο στη γωνία, θα δώσει στον Ιγουμενίδη, θα πάρει την εσωτερική. Ανδριόπουλος, την έξτρα πάσα. Σπεμπάρ, ξανά στον Ανδριόπουλο, πολύ ωραίο το passing game. Και 3 δευτερόλεπτα δίνει ο διαιτητής, δεν υπάρχει επίθεση. Πολύ κρίμα πραγματικά. Γιατί ήταν πολύ ωραίο το passing game της ομάδας της Ειρήνας. 64-62 παραμένει, 1-38. Θα δούμε Σκιαπάνη, θα πάει και θα κάνει επιθετικό. Συναστηρική άμυνα του Λεφακίδη, του Λεφακίνη, συγγνώμη. Λάσκος τώρα που βάλει στα χέρια, θα πάρει το σύνολο στο Τζάπαλι, πάσα στη γωνία, στο διαδίο από τον Ανδριόπουλο, είναι άστοχος. Τσέα στο αμυντικό rebound, θα δώσει τον Μουμενίδη, αυτός δεν θα πάει σε επίθεση μερικά, Σκιαπάνης. Θα δώσει τον Κοντογιάννη. Κοντογιάννης, λίγη ο χρόνος, για 2 είναι άστοχος και απάνης. Η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Λάσκο, ο οποίος θα τρέξει μπροστά. Για να δούμε τι μπορεί να πάρει από αυτό, θα πετάξει την μπάλα. Λεφακίνης είναι εκεί, Ανδριόπουλος για 2, άστοχος. Η μπάλα όμως παραμένει στην κατοχή της Ειρήνας. Στην προσπάθεια του Λεφακίνη να μαζί πιάλω ένα επιθετικό rebound. 36 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Ανδριόπουλος στο Λεφακίνη, Τακάλι στο Λάσκο.
Ανδριόπουλος μόνος του για 3, είναι άστοχος. Ιγουμενίδης τώρα στο αμυντικό rebound. Αν η ομάδα της Ειρήνας δεν δεχτεί καλάθι, θα έχει χρόνο να εκδηλώσει άλλη μια επίθεση. Λογικά οι New Mets θα πάνε και αυτοί σε μεγάλη επίθεση, να πάνε όλο τον χρόνο. Πάνε στην crossover, θα μπει από το κεντρικό διάδρομο και κάπου εδώ με αυτό το καλάθι νομίζω ότι όλα τελειώνουν. Ως διαμαγείας πρέπει κάτι να κάνει η ομάδα της Ειρήνας. Το κλέψιμο, το σχολίδι, λάθος πάσα, θα κάνει και το shoot, δεν υπάρχει τίποτα. 66-62 φίλες και φίλοι το σκορ. Νίκητρια ομάδα η New Mets, ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι με μεγάλο suspense. Από όλους εμάς και από το City Arena να έχετε ένα καλό βράδυ.